Οι πρώτες αιτήσεις Λίνα για το φετινό επίδομα θέρμανσης έχουν αρχίσει να γίνονται δεκτές από την ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που άνοιξε χθες το βράδυ. Η διαδικασία είναι απλή, ολοκληρώνεται σε 8 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να μπουν οι δικαιούχοι στην πλατφόρμα της ΑΔΕ με τους προσωπικούς κωδικούς του TaxisNet και να επιλέξουν αν διαμένουν σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία. Στη συνέχεια θα πρέπει να δηλώσουν αν είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή αν είναι ένοικος και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν τον άφημί του ιδιοκτήτη. Θα επιλέξουν επίσης ποιο είδος καυσίμου, επίδοση καυσίμου θέλουν να επιδοτηθούν. Αυτό είναι το τέταρτο βήμα, γιατί θυμίζουμε ότι φέτος πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης επιδοτείται το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα αλλά και το πέλετ. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό παροχής ρεύματος και το έκτο βήμα είναι αυτό που αλλάζει τη διαδικασία φέτος, Λίνα. Θα πρέπει οι δικαιούχοι να διαλέξουν τον οικισμό στον οποίο μένουν. Θυμίζουμε ότι η χώρα έχει χωριστεί σε 13.000 ζώνες ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει σε κάθε περιοχή. Και έπειτα θα πρέπει να συμπληρώσουν τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και φυσικά στο τέλος να δηλώσουν τον IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού ώστε να τους πιστωθούν τα χρήματα. Να σου πω πάντως, Λίνα, ότι το ποσό που επιδόματος θα καταβληθεί φέτος σε δύο δόσεις έως την 31η Ιανουαρίου 2021 θα γίνει η πρώτη πληρωμή και θα αφορά τα τιμολόγια αγοράς μέχρι το τέλος του 2020. Θα υπάρξει και μια δεύτερη πληρωμή στο τέλος Μαρτίου. Θα αφορά ό,τι αγορά καυσίμου έχουμε κάνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2021.